ήθελα να βοηθήσω το κράτος, σαν Έλληνας πολίτης που είμαι. Αλλά το κράτος, ορίστε που μας κατάντησε. Το καλοκαίρι του 12 ήθελα να ταξιδέψω στην Αυστραλία για να προσπαθήσω να αποκαταστήσω τα πόδια μου, αλλά λόγω του κουρέματος δεν θα μπορέσω να πάω και αυτό με θυμώνει. Τα λεφτά που βγάλαμε ήταν αίμα από το 95, είμαι ανάπηρη. Έχω μια τόσο σοβαρή ασθένεια η οποία με προκαλεί. Όσο ζουν οι γονείς είναι... Όχι έτσι δεν έγινε. Πάνω από 20 χρόνια, πάνω 20 χρόνια, 25 χρόνια. Γιατί έτσι μας έχουν σκοτώσει την ψυχή, η αντίστακτη φωνιά της. Το να είσαι μετανάστης στην Αφρική σίγουρα δεν έχει καμιά σχέση με το να είσαι μετανάστης σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, ήταν πολύ δύσκολες. Ζούσαν σε άθλια καταλήμματα, νερό δεν υπήρχε, ξέρετε τώρα. Και όλα αυτά για να συγκεντρώσουν κάποια χρήματα. Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία από αγροτικές δουλειές, αλλά μετά, λόγω ότι δεν είχαμε δυνατότητα να σπουδάσω, πήγα στην Βασιλική Πρόνοια, στη Σύνδο. Καταφέραμε να αποταμεύσουμε 50.000 ευρώ μετά από δουλειά 25 ετών. Η γυναίκα μου πήγαινε σε 5 δουλειές, καθάριζε τουριστικά γραφεία, κοσματοπολία και διάφορες άλλες δουλειές. Από 14 χρονών ξεκίνησα σαν γυρολόγος. Σκεφτείτε να περπατά 40 χιλιόμετρα την ημέρα με ένα μπόγο στην πλάτη. Εδώ, Νάο, Σαχαρίες, Αγγελοχώρια, αυτό, μέσα στη ζέστα 40 βαθμούς. Και τι να πουλήσεις, να πουλήσεις για 10 δραχμές αυτό, να βγάλεις τις δυο και να σε περισσέψουν. Αυτό, δηλαδή, όχι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ξεκίνησα την παραμονή μου στη Γερμανία το 1964 και επέστρεψα το 2004, 40 χρόνια. Ήταν τα πρώτα χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Να σκεφτείτε ότι εγώ με τη σύζυγό μου μέναμε 30 χρόνια, λέω, γιατί 30 χρόνια ήταν η σύζυγό μου στη Γερμανία, σε ένα δωμάτιο χωρίς μπάνιο, με εξωτερική τουαλέτα, για να μπορέσουμε να περισσέψουμε 5 δραχμές. Στο μυαλό μας ήταν συνέχεια πότε θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Δουλειά το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάναμε κάποιες οικονομίες, τις οποίες είδαμε τη διαφήμιση στη Γερμανία, καταθέσεις εγγυημένες και αποφασίσαμε σαν καλός πατριώτης, Έλληνας, το όνειρό μου 25 χρόνια κάθε μέρα που ξυπνούσα ήταν να έρθω στην πατρίδα μου, στην Ελλάδα, που την αγαπάμε και εξακολουθώ να την αγαπάω. Εργάζομαι από 12 χρονών. Τελείωσα νυχτερινό γυμνάσιο και μετά πήγα στη θάλασσα για ναυτικός σε πλοία του εξωτερικού, που τα χρήματά μας θεωρούνται συνάλλαγμα. Είχα ένα ατύχημα 17 χρονών και 9 μηνών και μόλις πήρα την αποζημίωση του Γενάρη του 2009, την κατέθεσα σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου για να είναι σίγουρα τα λεφτά μου και ήθελα να πάω στο εξωτερικό να κάνω χειρουργείο και έμεινα ταπεία. Μετά από 35 χρόνια εργασία στη δουλειά και 35 χρόνια εθελοντική εργασία στα άτομα με ειδικές ανάγκες, αγωνιστήκαμε να κερδίσουμε κάτι από την πολιτεία για τα παιδιά αυτά, τα οποία είναι, όπως τα βλέπετε κι εσείς, είναι σε πολύ δραματική κατάσταση και αύριο θα πεθάνουμε και δεν θα έχουν κάτι ποιος να τα κοιτάξει. Τα δύο τα αδέρφια μου πήγαν στη Γερμανία. Λέει, φέρει τα λεφτά σου. Τουλάχιστον εδώ να είμαστε σίγουροι να μην τα χάσεις. Όχι, λέω, θα βοηθήσουμε το κράτος μας. Γιατί να σηκώσω εγώ τα λεφτά μου και να τα πάω εκεί πέρα. Δεν τα έβγαλα από εκεί. Αυτά τα χρήματα που χάσαμε δεν έχουμε κερδίσει ούτε ένα ευρώ εδώ στην Ελλάδα. Είναι χρήματα που έχουν έρθει όλα από τη Γερμανία. Εάν το ελληνικό δημόσιο δεν είχε καταστρέψει την ελληνική αγορά δανεισμού, ουρεύοντας με το PSI τους Έλληνες μικροαποταμιευτές, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σκίζοντας τα μνημόνια, θα μπορούσε να απευθυνθεί στην εσωτερική αγορά δανεισμού και να δανείζεται και να μην έχει ανάγκη τους ξένους των κουκουλίφων. Τοποθετήσαμε τα λεφτά μας στα ομόλογα να βοηθήσουμε το κράτος μας και σαν καλός πατέρας και πατριώτης έσπρωξα και το παιδί μου να κάνει την ίδια κίνηση με μένα. Τα πρώτα λεφτά που έβγαλε στη ζωή του, 30.000 ευρώ, τα κατέθεσε για αυτή στα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Προσπαθούσε η γυναίκα μου να βρει εκτός τη δουλειά που είχε, τη σταθερή δουλειά που είχε, να βρει και κάποια άλλη απασχόληση για να περισσέψει 5
5 μάρκα που ήταν τότε περισσότερο. Αυτές όλες οι αποταμιεύσεις της θείου μου αποφάσισε να τις τοποθετήσει σε ελληνικά ομόλογα. Το καλό της το δίκιο. Εντάξει, λέει, είναι μια καλή τοποθέτηση, λέει. Σίγουρα είναι, λέει, πιο σίγουρα από τις τράπεζες. Γιατί όχι. Και 80.000 ευρώ τις τοποθέτησε σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Καταθέτες του δημοσίου. Τι μεγαλύτερη αυτή εμπιστοσύνη. Πού αλλού μπορεί να είχα περισσότερη, θα είχα στις τράπεζες, οπότε στο δημόσιο. Στην εμπιστοσύνη λοιπόν, τα έβαλα εκεί. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εξέδωσε πρόσκληση, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προσκαλούσε τα φυσικά πρόσωπα, σε παρένθεση Έλληνες αποταμιευτές, να αποταμιεύσουν, όχι να επενδύσουν, να αποταμιεύσουν τις οικονομίες τους στους συγκεκριμένους τίτλους. Μου είπαν ότι τα ομόλογα είναι εγγυημένα στη λήξη τους. Αυτό επιμένω, εγγυημένα στη λήξη τους. Εάν δεν έχεις εμπιστοσύνη να τα κάνεις ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, γιατί είναι στο κράτος σου, τι θα έχεις εμπιστοσύνη. Έχω χάσει 100% την εμπιστοσύνη στο ίδιο το κράτος. Για μένα πλέον σήμερα δεν υφίσταται κράτος. Δεν υπάρχει έννοια κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει ούτε κράτος, ούτε δικαίου, ούτε αδίκου. Δεν υπάρχει κράτος καν. Με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Και η πατρίδα μου, αντί να με ανταμεύσει με το καλύτερο τρόπο, με τιμωρεί με το χειρότερο τρόπο. Δεν περίμενα ότι το κράτος θα με φάει τα δικά μου τα λεφτά. Την τεράνια μου. Τον ιδρώτα μου. Από εμάς περιμέναν να σηκώσουμε το βάρος της Ελλάδος, να το σηκώσουμε στο βαθμό που μπορούμε. Με τι την έσωσε την Ελλάδα, με τι πράγμα, με τα δικά μου τα λεφτά. Ας με αναγνωρίσουν ως εθνικό ευεργέτη, ξέρω εγώ τουλάχιστον. Μα αφού βγήκαν και μας είπαν εθνικούς ευεργέτες. Γι' αυτό τον ιδρώτα που τα χρήματα αυτά που στερηθήκαμε τα πάντα, σταγόνα σταγόνα από το αίμα μας, μας τα πήρανε μέσα σε μία νύχτα που όλοι όσοι βλέπουμε στα κανάλια λένε ότι τα χρήματα των ομολογιούχων ήταν καθαρή κλοπή. Δεν μου φαίνεται δίκαιο εμένα αυτό που έγινε με τα ομόλογα. Όλοι λένε ότι είναι άδικο αυτό που έγινε. Όλοι, μα όλα τα κόμματα. Δεν βρέθηκε κάποιος να πει ότι αυτό που έγινε είναι συνταγματικά δίκαιο. Με αυτά τα λεφτά που φέραμε και καταθέσαμε την ψυχή μας και τα λεφτά μας και το αίμα μας στο ελληνικό δημόσιο, τα οποία δημεύτηκαν, εγώ από το 95 είμαι ανάπηρη. Έχω μια τόσο σοβαρή ασθένεια η οποία με προκαλεί αυτή τη δύσκολη αρρώστια που έχω, δεν την ξέρουν καθόλου στην Ελλάδα. Πηγαίνω 2-3 φορές στη Γερμανία και κάνω εξετάσεις. Με τους τόπους αυτούς κλήρωνα τα εισιτήριά μου, τα έξοδά μου, για να μπορώ να πάω να κάνω εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή είμαι χέρια-πόδια δεμένος. Έχω πρόβλημα με τα μάτια μου, είμαι τυφλός. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ και έχω πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχουμε φτάσει τις 14 αυτοκτονίες σε όλη την επικράτεια ομολογιούχων και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομολογιούχοι που συζητίζονται στα συσίτια των Δήμων. Αν δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα για την ίδια την ελληνική δημοκρατία, απορώ τι είναι. Η γυναίκα μου έχει ψυχιατρικά προβλήματα, έχει χαθεί 2-3 φορές εντελώς. Οι γιατροί με έχουν πει να μην τη ζορίζουν, να αφήνουν να κάνει ό,τι θέλει. Να μην τη λέω ψέματα, ό,τι της αρέσει να κάνει. Και η θέση μου είναι πολύ δύσκολη. Η γυναίκα μου πιστεύει ότι τα ομόλογα που αγόρασε λέγονται κρατικά και όχι ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Νομίζει ακόμη, πιστεύει ακόμη ότι τα χρήματά της τα έχει. Και δεν ξέρω αν κάποιος υπεύθυνος ή κάποιος ψυχίατρος ή δεν ξέρω εγώ κοινωνικός λειτουργός μπορεί υπεύθυνα να μου πει ότι μπορούμε να πούμε στη γυναίκα σου την αλήθεια. Ας έρθει ένας να αποφασίσει, να πει υπεύθυνα ότι η γυναίκα σου πρέπει να την πει στην αλήθεια ότι δεν έχει άλλα χρήματα. Τα χάσει τα χρήματά της. Α, καλά. Έτσι. Όχι μόνο προδομένος. Δολοφονημένος. Σκοτωμένος αισθάνομαι. Μου κόψανε την ελπίδα. Μου κόψανε το χαμόγελο. Μου κόψανε τα πάντα. Κόψανε το φαρμακευτικό υλικό που έπαιρνε η κόρη μου. Κοιτάξτε, εγώ θα πεθάνω. Φυσικό δεν είναι. Αν το παιδί δεν έχει κάτι αύριο, η γυναίκα μου κι αυτή έχει γεράσει και δεν είναι και ψυχολογικά. Χρειάζεται άνθρωπο, όπως το βλέπετε. Και δυστυχώς, όταν πεθαίνουν οι γονείς, αυτά τα παιδιά πεθαίνουν. Αυτό που έκανα και έρπρωσα για την κόρη μου να καταθέσει τα λεφτά της, να εμπιστευτεί το ελληνικό δημόσιο ουσιαστικά,
Όχι αμήχανα, αισθάνομαι γελίος όταν αντικρίζω το παιδί μου. Δεν μπορώ να το δω στα μάτια. Δεν μπορώ. Ήταν τα πρώτα λεφτά που έβγαλε στη ζωή της, με 10 χρόνια δουλειά μέσα στο εστιατόριο, σαν σερβιτόρος, στις ετοιμασίες, στην κουζίνα του πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς ρεπό, χωρίς τίποτα. Η κόρη μου είναι πάρα πολύ θυμωμένη, γιατί φροντίσαν οι γονείς της να βάλουν κάποια χρήματα στην άκρη τους, ώστε να σπουδάσει ανεπηρέαστη, να μπορεί, μα την ενδιαφέρει πάρα πολύ που όταν θα τελειώσει τις σπουδές να μπορεί να ανοίξει μια δουλειά και τώρα περιμένουμε την απόφαση του ελληνικού κράτους για να δούμε τι θα κάνουμε. Έχω χτυπήσει στο αριστερό πόδι, είχα ανοιχτό κάταγμα. Στο δεξί πόδι το καλοκαίρι του 12 είχα σκοπό να ταξιδέψω στην Αυστραλία για να προσπαθήσω για να φτιάξω τα πόδια. Αλλά λόγω του PSI ματαιώθηκε. Πρώτα-πρώτα ήθελα να βοηθήσω το κράτος, σαν Έλληνας πολίτης που είμαι. Αλλά το κράτος ορίστε που μας κατάντησε. Πάνω από 20 χρόνια, πάνω 20 χρόνια, 25 χρόνια. Γιατί έτσι, εγώ δεν έχω γλαιτήσει το βράδυ, δεν έχω διασκεδάσει. Όλη μου ζωή ήταν δουλειά. Με αποτέλεσμα, η ανταμοιβή μας ήρθε τελευταία. Μας έχουν σκοτώσει την ψυχή. Η αντίστακτη φωνιά της. Η μόνη μας ελπίδα είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Είναι ο μόνος πυλώνας που βασίζομαι, το μόνο στήριγμα που έχω. Αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη και στην δικαιοσύνη, τότε εγώ από μέρος μου δηλαδή πρέπει να αυτοκτονήσω. Είναι η μόνη λιακτίδα και ο μόνος πυλώνας που έμεινε στο κράτος μέσα. Δεν υπάρχει άλλο φως και για μας και για όλο το έθνος. Στη δικαιοσύνη έχω εμπιστοσύνη, αλλά είναι και το ελληνική μπροστά που μας τα χαλάει. Όπως ήταν και το ελληνικό δημόσιο. Ό,τι έχει το ελληνικό μπροστά, για μένα. Δεν μας έχει δυστυχώς συνηθίσει η δικαιοσύνη να είναι απόλυτη σε αυτά τα πράγματα. Να ορμήσει μέσα και να πει τελείωσε κύριε, κάντε αυτό το πράγμα. Αυτούς τους ανθρώπους τους διαλύσατε, τους στείλατε στον τάφο. Δεν πιστεύω να μας αφαιρώ, να μας δικαιώσει. Γιατί άμα κρίνω από τον προηγούμενο πρόεδρο αυτόν του Συμβουλίου, του Μπικραμένου, δεν χρειάζεται. Εάν ήταν δυο ξεχωριστά πράγματα, άλλο η δικαιοσύνη και άλλο η πολιτική, ο καθένας έκανε τη δικιά του δουλειά, νομίζω ότι θα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλύτερα σε όλα τα θέματα. Και δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Να παρακαλέσω τους δικαστές, αυτοί που θα ασχοληθούν με αυτό, να μην επηρεαστούν από τους πολιτικούς. Η πολιτική τα πολιτικά και η δικαιοσύνη τα δικαιοσύνη. Είναι αδιανόητο το ελληνικό δημόσιο να ληστεύει και να δημεύει επιλεκτικά περιουσίες Ελλήνων πολιτών. Δεν αντέχει το πολιτικό σύστημα, δεν αντέχει ούτε καν το δικαστικό σύστημα να υπεξαιρέσει κατά αυτόν τον τρόπο περιουσίες Ελλήνων αποταμιευτών. Αν είχα τους ανθρώπους που μπορούν να δώσουν λύση στο θέμα των ομολογιούχων, θα τους έλεγα να ήταν αυτοί στη θέση μου ή να είχαν ένα παιδί στη θέση μου που να χρειαζόταν τα χρήματα, να σκέφτονται μονάχα να ήταν στη θέση ενός ομολογιούχου.